Ή μπορεί να ένιωθες εσύ ότι μπορεί να έχει ενοχλήσει κάποιο συμπαίκτη σου. Πρώτα απ' όλα είμαστε σε ένα παιχνίδι. Ήμασταν σε ένα παιχνίδι. Με ένα έπαθλο. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι δεν είναι φυσιολογικό κάποιοι να ενοχληθούν με έναν παίχτη ο οποίος είναι καλός. Δεν ήμουνα ο άνθρωπος που θα έκανε τα πάντα για να κερδίσει το χρηματικό έπαθλο. Ίσως έκανα τα πάντα για να κερδίσω την εκτίμηση όλων των ανθρώπων. Τα πάντα για να κερδίσω τους συμπαίχτες μου, τα πάντα για να κερδίσω τα παιδιά από την αντίπαλη ομάδα και τα πάντα για να κερδίσω τον κόσμο. Εγώ λοιπόν ήμουν πάντα πρόθυμος να κάνω τα πάντα γιατί με γέμιζε το να σε κάνω να νιώσεις όμορφα. Και μόνο αυτό. Ξαφνικά όμως, σε αυτή την εικόνα, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χιούμορ, φροντίζει την ομάδα του, παλεύει για αυτήν, χτίζει το σπίτι, φέρνει νίκες. Έρχεται αυτή εκείνη η περιβόητη στιγμή έντασης, αν θέλεις, ανάμεσα σε σένα και τον Ντάνο, που κάπου δημιουργεί ένα κενό. Ένα κενό σε αυτό που ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει, στο τι γίνεται. Όταν λοιπόν είμαστε 12 διαφορετικοί άνθρωποι, χωρίς κανόνες, χωρίς διαιτητή, απλά συμβιώνουμε, δεν μπορεί κανένας να απαγορέψει το λόγο σε ένα γεύμα. Κανένας. Και ώρα του φαγητού εννοείς, την ώρα του φαγητού. Και όταν δεν έχει ξαναγίνει αυτό, άρα αυτόματα. Δηλαδή, όσες φορές καθόσασταν να φάτε, δεν είχε ξαναυποθεί ότι να μην μιλήσουμε. Μην μιλάτε γιατί. Να μην μιλήσουμε, ναι. Πήγα να μιλήσω στον Κοκκινάκι να πω ότι. Γιατί ρε παιδί μου, αφού κάποιοι θέλανε να φάμε, κάποιοι δεν θέλανε. Μήπως θα μπορούσαμε να βρούμε τη λύση να μαγειρέψουμε το μισό φαγητό. Λέει να μην μιλήσουμε, τώρα το λύσουμε μετά, μου λέει ο Άγγελος. Νιώθω λοιπόν εκείνη τη στιγμή μια αύρα που δεν έχει ξαναγίνει και δεν καταλαβαίνω και το λόγο. Δηλαδή, γιατί μου λες να σκάσω με όμορφο τρόπο. Εκείνη τη στιγμή εγώ αυτό ένιωσα. Στο καπάκι, ακούω το είναι η ιερή στιγμή. Όπως γνωρίζεις εσύ τι θα πει η ιερή στιγμή, έτσι το γνωρίζω κι εγώ τι θα πει η ιερή στιγμή. Αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ μέχρι τώρα η ιερή στιγμή και επίσης δεν μπορείς να το επιβάλλεις σε κάποιον που δεν είναι η οικογένειά σου. Εσύ μπορείς στην οικογένειά σου να το επιβάλλεις αυτό. Κατά την ώρα του γεύματος. Είμαστε 12 δηλαδή. Διαφορετικοί άνθρωποι. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να σου πω τώρα κάνε το σταυρό σου πριν μιλήσουμε ή οτιδήποτε θεωρώ για μένα ιερή στιγμή. Και ξέρω πολύ καλά τι θα πει ιερή στιγμή, γιατί είπες προηγουμένως ότι κάνω πάντα το σταυρό μου. Άρα πιστεύω σε αυτό. Νομίζω ότι το χρησιμοποιείς εκείνη τη στιγμή, το ιερή στιγμή. Και τρίτο, αν εσύ τώρα μιλάς και εγώ φύγω, χωρίς να λυθεί, ας πούμε, πάλι σε προσβάλλω, αν εγώ φύγω. Όλα αυτά λοιπόν, τα τρία, εμένα, για το δικό μου μυαλό, με ενόχλησαν. Χρησιμοποιώντας μετά την ειρωνία, που είναι λάθος. Mm-hmm. Θα μπορούσα να το εξηγήσω μετά και να το καταλάβει ή να μην το καταλάβει, αλλά να μπορούσα να το πω με άλλο τρόπο. Γίνεται λοιπόν αυτό. Αφήνω εγώ και το δικό μου πιάτο εκεί και λέω γύρνα πίσω, εσύ ας πούμε, γύρνα πίσω, έλα να κάτσουμε και θα κάνω και το σταυρό μου. Mm-hmm. Τον ειρωνεύτηκα λοιπόν. Πάω ξαπλώνω. Έβαζα πάντα την μπλούζα μου γιατί δεν ξέρω, είσαι και εσύ, έχεις ανοιχτό χρώμα μάτια. Δεν μπορούσα να δω. Ο ήλιος έκυγε τόσο πολύ, στεγνώναν τα μάτια μου. Δεν είχαμε κολλήριο, δεν μπορούσα να δω μετά. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να δω όλο το βράδυ. Ωραία. Έβαζα πάντα την μπλούζα στα μάτια μου, ξαπλώνω. Έρχεται να λύσουμε αυτό το θέμα από πάνω μου. Και καλά έκανα αφού τον ειρωνεύτηκα. Και εγώ θα πήγαινα. Και εκείνη τη στιγμή νιώθω μία τρομερή επίθεση, μία μεγάλη επίθεση, ακούγοντας χαρακτηρισμούς που δεν είχα ξανακούσει. Όπως? Κολοτούμπα, ψεύτη, διπρόσωπε. Mm-hmm. Ακούω λοιπόν τέτοιους χαρακτηρισμούς, όπου νομίζω ότι θα έστεκαν πάρα πολύ σε μία άλλη παρεξήγηση, όχι σε αυτή την παρεξήγηση, σε κάτι άλλο που μπορεί να έχει γίνει. Mm-hmm. Άρα δεν έστεκε εκείνη τη στιγμή να ακούσω αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Δεν μου τέριαζε. Οπότε λέω τώρα, τι να απαντήσω. Και λέω, εντάξει, okay, ξαναβάζω τη βετσέτα, τη μπλούζα μου και ξαπλώνω. Για να μην δώσω συνέχεια σε αυτό που ακούω. Και γιατί μου φάνηκε τόσο αστείο. Και μου τραβάει την μπλούζα. Μου κάνει μια χειρονομία. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να έχει συμβεί μεταξύ σας και να το έχετε αποσιωπήσει, να μην θέλετε να βγει προς τα έξω? Θα σου πω εγώ σαν τηλεθεάτρια που σκέφτομαι. Βλέπω έναν Ντάνο ο οποίος ψηφίστηκε από όλους τους μαχητές να πάει στην απέναντι ομάδα. Βλέπω
ένα τσακωμό μεταξύ σας που δεν δικαιολογεί ούτε τη δική σου ούτε τη δική του έκρηξη. Βλέπω μία Σόφη Πασχάλη, η οποία έχει φύγει με πολύ ένταση και αυτή μέσα από το παιχνίδι. Μία ομάδα που ψηφίζει τον Ντάνο Ασυστόλος για να μπει στον τάκο. Όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος παίκτης και ότι είναι το φαβορί και ότι είναι λογικό μέσα σε ένα παιχνίδι ανταγωνισμού και επιβίωσης να θέλουν να τον φάνε. Αυτό είναι αυτό που επικράτει προς τα έξω. Τι γίνεται, γίνεται κάτι που απλά εμείς δεν μπορούμε να το δούμε ή δεν θες να το πεις ή δεν θέλει να το πει κανένα σας επισπέρασε περιπτώσει. Σόφη είχε πει ότι έφαγε λίγο παραπάνω ψάρι. Ξέρεις, και μερικές φορές οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να ακούγονται και παράξενες στον κόσμο. Μπορεί να φαίνονται αυτές οι συμπεριφορές ως συμπεριφορές ανθρώπων που έχουν εμπάθεια ή που έχουν κάνει μια ομάδα μεταξύ τους και τον έχουν τον άλλο λίγο απόμερα γιατί είναι ο καλός. Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς περίπου μπορεί να συμβαίνει μέσα σε αυτή την ομάδα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Με κοιτάς. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι. Θέλω αυτή την ερώτηση. Για το ότι θες να με βρήσεις. Όχι, όχι. Καθόλου, γιατί να σε βρήσω. δεν έχω κάτι το οποίο νιώθω άβολα. Θέλω αυτή την ερώτηση που μου κάνεις τώρα να μην σου την απαντήσω εγώ. Να σου την απαντήσει κάποιος άλλος, αν σου την απαντήσει. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Θέλω λιγάκι να πάμε να δούμε το χιούμορ σου. Το χιούμορ σου, το οποίο γνωρίζουν αρκετοί από την τηλεοπτική σου δράση μέχρι στιγμής. Έγινε εμφανές και στην ομάδα, μέσα από αρκετά στιγμιότυπα. Και μέσα από αυτό το βίντεο θα πάρουμε και την αφορμή για να πάμε στο δεύτερο σημείο που θέλω να σταθούμε. Μια δεύτερη δύσκολη στιγμή για σένα μέσα στο Survivor, το περιβόητο σουτιέν της ειρήνης.